Μπρόσκαρ. Έχεις βαρεθεί να βλέπεις την ίδια νερόβραστη ταινία δράσης ξανά και ξανά? Κουράστηκες από τα CGI και τις μπλε ακτίνες στον ουρανό που κάνουν όλες τις ταινίες δράσης να μοιάζουν με video game? Ψάχνεις για μια εποχή που οι επικές ατάκες και οι καλοί διάλογοι ήταν εξίσου σημαντικοί με τις εκρήξεις? Ευτυχώς για σένα ήρθαν τα Μπρόσκαρ, μια εκπομπή για ταινίες δράσης που σέβονται τον εαυτό τους. Οι πρωταγωνιστές μας δεν είναι μοντελάκια της Calvin Klein, είναι αληθινοί άντρες με τρίχα, κοιλιά και καράφια. Οι ηρωίδες μας δεν είναι αδύνατα κοριτσάκια που παριστάνουν τους νίντζα, είναι γυναικάρες που καρφώνουν σύριγγες σε μάτια και τις πάνε για να μείνει μέσα η βελόνα. Ξέχνα τις αδιάφορες cringe ατάκες από ηθοποιούς παιδαρέλια. Shut up, bitch! Στα Μπρόσκαρ έχουμε ατάκες που αλλάξαν τη motherfucking ροή της ιστορίας. Welcome to the Rock! Από βετεράνους του Hollywood που δίνουν ερμηνεία καριέρας και παίρνουν το ρόλο τους στα σοβαρά. Fuck you and your family! Now, come! Today, I'm gonna kill the motherfucker. Μπρόσκαρ. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Dylan! You son of a bitch! Καστανιέτες, πως λέγονται αυτά, δαντέλες, φουλ. Αυτό θέλω, αυτό χρειάζομαι. Χρειάζομαι ένα χέρι να κρατάς σπαθί και το άλλο χέρι να είναι εδώ στη μέση. Υπάρχει και ο σιωπηλός δεύτερος πρωταγωνιστής μας, τα πλατιά καπέλα, που είναι παντού στην ταινία. Μαλάκα, ναι. Αλλά αν δεν στο πούν, δεν τα προσέχεις. Αλλά είναι παντού! Σήμερα η ταινία μας είναι τύπου μούμια, ρε παιδί μου. Είμαστε σε αυτή την ταχύτητα της εκπομπής. Θέλουμε κάτι για όλη την οικογένεια. Κάτι φαντασμαγορικό, περιπετειώδες. Να έχει πλάκα. Πολύ χιούμορ, swashbuckling, ανάλαφρη ταινία. Η οποία όμως, μαλάκα, είναι εξαιρετικά καλοφτιαγμένη. Θα κάνουμε τη μάσκα του Ζωρό. Κυρίες και κύριοι, όχι το Legend of Zorro, μακριά από αυτό το sequel. Το αριστούργημα του Μάρτιν Κάμπελ. Έχουμε δεύτερη ταινία του Μάρτιν Κάμπελ. Είχε κάνει το GoldenEye. Μας αρέσει ο Μάρτιν Κάμπελ. Τον αγαπάμε, τον συμπαθούμε. Τον ακολουθούμε στα social media, θα έλεγε κανείς. What? Όχι, σε αγαπάμε, Μάρτιν, αλλά εντάξει, τώρα δεν κάνουμε και follow, παιδί. Εντάξει, κάνουμε κανένα γκολ, θα δούμε. Μέχρι εκεί. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε? Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Μου αρέσει που κάποιος πρέπει να υπενθυμίζει στον άλλον ότι πρέπει να πούμε καλησπέρα. Άμα δεν το ξεκινήσουμε, τελείωσε. Μαλάκα, τελείωσε. Ακριβώς. Καλησπέρα και στα αδέρφια που μας ακολουθούν εδώ και μας βλέπουν στην πρεμιέρα, στο Μπρόσκαρ Army των Πρεμιερών. Χαιρετίσματα και στα παιδιά από το Patreon. Να πω κάτι. Πες το, γιατί επειδή πρέπει να υποθεί. Να σε διαλύνουμε. Έχουμε μπλέξει, επειδή έχουμε και Μπρόσκαρ Army, έχουμε και Patreon Army. Το Army με το Army μπλέκεται. Να συμφωνήσουμε ότι το Μπρόσκαρ Army είναι τα παλικάρια που μας βλέπουν πάντα live στην πρεμιέρα. Patreon Army, να το πούμε η συντροφιά, ξέρω κάτι. Το Fellowship. Fellowship, μπράβο, ναι. Το Fellowship λοιπόν που στηρίζει με τα λεφτά που βγάζει με τον υδρότα του προσώπου. Ακριβώς. Αυτήν εδώ την εκπομπή. Σας αγαπάμε όλους. Ευχαριστούμε. Η μάσκα του Ζωρό, φίλε Βαγγέλη, είναι λίγο σαν τη μούμια, μου είχε ξεφύγει. Την είχα δει, ξέρω εγώ, έπαιζε στο Star, ας πούμε, και εγώ ξέρω εγώ μπορεί να ήμουν στη Φλοκάτη κάτω και να παίζω με τα Transformers μου, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Αν και η ταινία βγήκε το 1998, φωτολογικά δεν έγιναν όλα αυτά. Μια χαρά παίζαμε Transformers στα 13 μας και 14 μας. Εντάξει, ναι, ισχύει, ωραίες εποχές. Δηλαδή δεν θυμάστε την έχει την αρχή μέχρι το τέλος? Όχι, 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 όχι. Από την αρχή μέχρι το τέλος την είδα προχθές μαζί σου, φίλε. Την έχω δει σίγουρα μία φορά, αλλά βαριά και δεύτερη. Οι υπόλοιπες φορές μου ήταν, όπως είπες και εσύ, σε κάποιο κάτι να κάνω και να παίζει η μάσκα του Ζωζό. Να πούμε επίσης, να σας μπάσουμε και στο κλίμα. Στα 90s και στα 80s ο Ζωρό, παιδιά, ήταν the fucking shit, έτσι. Ήταν σαν να λέμε τώρα, δεν ξέρω, Iron Man. Ναι, ήτανε, ναι, 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 πιο ψηλά από τον Batman. Ναι. Όλοι ντυνόμασταν Ζωρί τις απόκριες. Πήγαινε σε πάρτι και υπήρχαν 5-6 Ζωρί. Τουλάχιστον 5-6 Ζωρί. Και να πω κάτι. Είχαμε όλοι οι Ζωρί σπαθιά, πλαστικά, από μη εύκαμπτο υλικό, όχι αφρολέξ και μαλακίες. Αυτά που η μυτίτσα έχει μια μπιλίτσα στην άκρη. Μπράβο, ναι, το ναι. Μόνο safety ήταν η μπιλίτσα, η οποία ήταν αρκετά μικρή, χώραγε σε μάτι. Άντελα, δεν τα λέμε αυτά. Και ήμασταν έτσι, σε όλο το πάρτι. Ναι ρε μαλακ, βίτσα, σαν βίτσα ήταν. Ναι, ναι, ναι. Κάποιες αδερφές μας δεν πέρασαν καλά. Θυμάμαι, να πω αυτό και να κλείσουμε το παρελθόν μας, ότι όταν είχε πάρτι μας και στο σχολείο ή μας λέγανε δεν θα φέρετε σπαθιά, γιατί δεν υπήρχε σπαθί που να μην δημιουργεί πρόβλημα, ή αν φέρναμε μας τα έπαιρναν. Ναι, σαν τα κινητά ένα πράγμα. Μπράβο, τα σπαθιά ήταν σαν τα κινητά τώρα. Πολύ περίεργη πρόταση. Μαλάκα, πόσο χαμάτι, ξέρεις, σε φάση σκέψου να σου περιγράφω μια εποχή, α, εμείς αντί για κινητό είχαμε σπαθί τότε. Πού είναι η χρονομηχανή να πω μέσα να πάω, ρε μαλάκα. Τώρα σου λέω ότι τα έτσι και τα λέτε τα καλύτερα, αγάπη μου, το εννοώ. Να μας ακούς, να μας ακούς. Ας διαβάσουμε όμως και την υπέροχη περιγραφή για αυτό το film. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι του Μπρόσκαρ, γιατί είναι το μόνο πράγμα που δεν το ξέρω. Βαγγέλη, σήμερα εκπληκτική. Θυμάσαι ότι η ταινία έχει μπόλικη πλοκή. Οκ, έχει πολύ πράγμα. Σκουτάνε τι γίνεται βασικά. Κοίτα την περιγραφή. Οκ, σου έρχεται. Λοιπόν, πάμε. Η μάσκα του Ζωρό. Ο γενναίος μασκοφόρος Ζωρό χρησιμοποιεί το ξύφος του στο όνομα της δικαιοσύνης. Οκ, ναι, κρύβει αρκετή αλήθεια αυτή η πρόταση. Βοηθά τους καταπιεσμένους και τιμωρεί τους κακούς, αφήνοντας πίσω του το χαρακτηριστικό σημάδι Ζήτα που χαράσει με το ξύφος του.
Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί ότι πίσω από τη θρυλική μάσκα κρύβεται ο Don Diego de la Vega, γιος ενός πλούσιου αριστοκράτη. Α, αυτό ήτανε. Αυτή δεν είναι υπόθεση. Αυτή είναι η ιστορία του Ζωρό in general. Είναι λες και περιγράφει το καρτούν Ζωρό, ρε παιδί μου, σε παιδάκια. Λες και διαβάζεις στο Wikipedia στην αρχή τι είναι ο Ζωρό, ρε παιδί μου. Μπράβο, την πρώτη παράγραφο. Παιδιά, συγγνώμη, σήμερα ήταν πάρα πολύ φτωχό. Δεν είχε, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό. Φαντασμαγορική περιπέτεια που κόβει την ανάσα. Δεν είχε. Ναι, γιατί περιγράφει το μύθο του Ζωρό, ρε παιδί μου. Οπότε θες να βρω άλλη. Όχι, τέλος πάντων. Χάλασε όλο μου το γύρισμα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε τι να κάνουμε. What's the point? What's the point? Το μόνο που μένει ξέρεις τι είναι, το ρικάσι που θα σε διαλύσω. Όπως πάντα, κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, αγαπητοί τηλεθεατές, πριν περάσουμε στην αφήγηση, δύο λόγια από το χορηγό μας, το NordVPN, και τα λέμε σε περίπου 1,5 λεπτό. Έλα, εγώ είμαι πάλι. Ακόμα να βάλεις VPN, ρε άχρηστε. Τα δεδομένα σου κινδυνεύουν, αγόρι μου. Αλλά εσύ εκεί. Μην ανησυχείς, Μάικιους, μου λες. Σερφάρω με ασφάλεια γιατί έχω βάλει αντιβάρους. Είστε σοβαρός! Οι χακεράδες παραμονεύουν παντού. Έτοιμοι να κλέψουν τον αριθμό της πιστωτικής σου κάρτας κάθε φορά που σερφάρεις σε δημόσιο δίκτυο. Ο Ζούκερμπεργκ σου κλέβει τα δεδομένα και τα πουλάει στις πολυεθνικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις πέρασε νόμο για να σου σκανάρει τα μηνύματα και τις nudes. Ξύπνα, Έλληνα, το αντιβάριου σου δεν πιάνει μία. Ένα VPN από την άλλη σε προστατεύει από όλα αυτά. Μεταμφιέζει την IP σου και στέλνει όλα σου τα δεδομένα μέσα από κρυπτογραφημένο διάβλο. Επίσης, με ένα VPN μπορείς να αλλάζεις την τοποθεσία σου και να απολαμβάνεις ταινίες από το αγγλικό ή το αμερικάνικο Netflix. Και εντάξει τώρα, μεταξύ μας, με ένα VPN μπορείς να απολαμβάνεις τις ίδιες ταινίες με έναν πιο early 2000s τρόπο, ας το πούμε. Και τώρα θα μου πεις, μα Μάικιους, υπάρχουν τόσα πολλά VPN εκεί έξω. Γιατί πρέπει ντε και καλά, καταρχάς μη με διακόπτεις! Κατά δεύτερον, ναι, προφανώς μπορείς να βάλεις ένα από τα 800 εκατομμύρια άλλα VPN που διαφημίζονται αυτή τη στιγμή στο YouTube. Μάντεψε τι αποδεικνύει αυτό παρεμπιπτόντως. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις VPN τη σήμερα ημέρα. Το αόρατο χέρι της αγοράς σου μιλάει, αγάπη μου. Και κατά τρίτον, αν βάλεις συγκεκριμένα NordVPN, απολαμβάνεις όλα τα προνόμια που προσφέρουν οι άλλοι και ταυτόχρονα στηρίζεις την αγαπημένη σου εκπομπή με τις εκρήξεις. Εντάξει, πέρα από την πλάκα τώρα, αν όντως έχεις σκοπό να βάλεις κάποιο VPN, βάλε το δικό μας από το link στην περιγραφή, ρε φίλε. Μην είσαι γύφτο. NordVPN! Ένα ψηφιακό προφυλακτικό. Ξέρεις τι είναι το NordVPN? Τι είναι, ρε μα. Ένα ψηφιακό προφυλακτικό. Αυτό είναι το NordVPN. Link στην περιγραφή! Βάλτε NordVPN, μη σας χαράξω το Z και το γυρίσω έτσι και είναι νη NordVPN. Να, ή μπορεί να χαράξουμε το B, μπρόσκαρ. Link στην περιγραφή και η ταινία μας ξεκινάει! Η ταινία μας ξεκινάει το 1821, καμία ναι, πώς έκανε και εντύπωση. Επανάσταση. Δηλαδή θα μπορούσε να ξεκινούσε στην ηλική επανάσταση, να δείχνει 2 λεπτά και να λέγε Meanwhile, και ξαφνικά να σηκωθεί η κάμερα, ρε παιδί μου, στο δορυφόρο και να πάει εκεί και να μην ξαναεπιστρέψει ποτέ. Όχι, όχι. Meanwhile in Mexico. Πάρτο. Όπου η Καλιφόρνια ανήκει στο Μεξικό, το οποίο ανήκει στην Ισπανία τέλος πάντων. Είναι ο Μεξικοαμερικάνικος πόλεμος or something. Υπάρχει ένα κινούμενο σχέδιο άσχετο με τον εμφύλιο στο Μεξικό, ή όχι το την ανεξαρτησία του Μεξικού, που είναι κινούμενο σχέδιο. Είναι γκορ. Έχει υποκεφαλισμούς και τέτοια. What the fuck? Το έπαιζε στο 06 ή κάτι τέτοια. Γράψτε μας στα σχόλια αν το ξέρετε. Και τέλος πάντων ξεκινάμε με ένα flashback στην ουσία. Είμαστε 20 χρόνια πριν από την μπλοκή της βασικής ταινίας. Όπου έχουμε μια δημόσια εκτέλεση ή κάτι τέτοιο. Ένα παχωνισμό. Μπράβο, είμαστε μαζεμένοι στην Μεξικάνικη πλατεία. Όπου ο Μεξικάνος διοικητής. Μ' αρέσει. Η Μεξικάνικη πλατεία. Είναι όλα μεξικάνικα βαλάκια σαν την ταινία. Όλη η αισθητική είναι. Υπάρχει και πόλη που λέγεται Mexico City δηλαδή. Δεν φταίμε κι όπου τέλος πάντων ετοιμάζεται να κρεμάσει τρεις αντιφρονούντες whatever. Τρεις Μεξικανούς. Visually μας δείχνει ότι το κοινό είναι πάρα πολύ, ας το πούμε, νευριασμένο με την εξουσία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ τεταμένα. Come on, Alejandro. Let me see. Και δύο μικρά παιδάκια βλέπουν τον απαχωνισμό χαράζοντας κάτι τριγωνικές τρύπες τέλος πάντων σε ένα μουσαμά. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι callback. Τι? Μάσκα. Α, ναι, ισχύει. Βαγγέλη, έχεις ένα δίκιο. Στο λέω, την έχω δει πολύ λίγες φορές, μαλάκα. Δεν έχω προλάβει να τη μελετήσω. Δίκιο. Αλλά μέσα στο πλήθος, ο χαμό εκεί που γίνεται, κινείται ένας σαν καλόγερο θα τον έλεγε στη σιλουέτα του, αλλά είναι βοσκοφόρος, οπ! Σαρώ. Ναι, ένα παιδάκι τον σκουντάκι λέει, ελστ, του λέει. Ελστ. Θα ακούσετε πολλά, ελ. Πούτε! Και εκεί λοιπόν που είναι έτοιμοι να τους τουφεκίσουνε, εκεί γαμάει μαλακά. Φουέγο! Παίρνει με το μαστίγιο του το ένα όπλο, τα τραβά και τα τέσσερα. Γαζώνει ένα δυστυχισμένο φρουρό. Τελευταία, ξέρω εγώ τι είναι. Το γεμίζει μολύβι. Και προφανώς είναι ο Ελζόρο. Που θα πει η Αλεπού. Έλος πια με αυτά τα ηλίθια φάξια. Όντως θα πει Αλεπού. Ναι, ναι, είμαι σίγουρος ότι πει. Όντως θα πει Αλεπού. Τέλος πάντων. Ζόρο θα πει Αλεπού. Την ιστορία με το βοσκό και τα πρόβατα, την ξέρεις? Ζόρο θα πει Αλεπού.
Τσίγκι, 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 ωραίε ξυφοβολέ. Swashbuckling. Swashbuckling τρελό. Κόβουμε σκοινιά και καταπακτέ ανοίγουν. Τσεκ. Κρεμόμαστε από σημαίε και κάνουμε ταρζανιέ. Τσεκ. Ναι. Να πούμε ότι είναι ο Άντωνι Χόπκιν. Παίζει τον Ζωρό σε μεγάλη ηλικία και καλά. Εκεί μου αρέσει πάρα πολύ που έχει τσάτσα, σπαθιά, ιστορίε από εδώ από εκεί. Και στο τέλο, αν κάνει αυτό που να κάνει και φεύγει. Δεν φεύγει. Κάνει ένα γύρο του θριάμβου, ξανακινώντας. Ναι, ξέρει να δουλεύει το πλήθος. Κάνει μια ωραία έξοδο, του κερδίζει. Και σε αυτή την ταρζανιά, τέλος πάντων, εκεί που τον έχουν στριμώξει, τα δύο πιτσιρίκια σπρώχνουν ένα άγαλμα και τον βοηθάνε τελευταία στιγμή και καλά. My thanks to you, gentlemen. Οπότε για ανταμοιβή, ας πούμε, του λέει πάρε το μενταγιόν μου και φεύγοντας λέει πάρε και μια τσάμπα αφίσα της ταινίας εδώ. Να χλιμιντρήσω λίγο στο ηλιοβασίλεμα, στο τέλειο κάδρο. Όταν είχα τη σκηνή που δίνει το μενταγιόν, είχα σκεφτεί τι αρχίδι ρε μαλάκα, έδωσε μόνο στον αδερφάκι. Ας δώσει. Κλασικός μου αδερφός μαλάκα. Ας δώσει ένα γάντι. Για να δώσει και το άλλο στον άλλο αδερφό, ρε παιδί. Κλασικά είναι δύο παιδιά σε αυτή την ηλικία, πρέπει να του δώσει ακριβώς το ίδιο είναι πράγμα. Είναι άδικο ρε μαλάκα. Που ακόμα και εκεί θα βρουν λόγο να δει το ένα το άλλο. Είναι άδικο. Το βράδυ λοιπόν επιστρέφει ο Άντωνι Χόπκινς, Παύλα Ντον Διέλγκο, Ντελαβέρα, Παύλα Ζωρό, Παύλα Κατσίκα της κατά είπες τέλος πάντων. Αλεπού, οκ, ναι. Μπαίνει στο Batcave, μπαίνει, να το πούμε να αυτό. Να το πούμε, να το πούμε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λίγο να δείτε τι γίνεται. Ο Ζωρό είναι ο Batman της Άγριας Δύσης. 100%. Ναι, και το έχει πει και ο δημιουργός του Batman. Ναι, ναι, ναι. Στην ουσία αυτό είχε πει. Ο Batman είναι ο Ζωρό σε νουάρ εκδοχή, ρε παιδί μου. Και όντως, ρε φίλε, είναι μασκοφόρος εκδικητής τη μέρα και πλούσιος Bruce Wayne τη νύχτα. Ναι. Είναι τέλειο. Να το ξέρετε, ο Ζωρό και το Scarlet Pimpernel, έτσι λέγεται, είναι αυτοί οι δύο βασικοί ήρωες εκείνης της εποχής, οι οποίοι επηρεάσαν όλους τους μασκοφόρους Vigilante. Το ερυθρό σπουργίτη, κάτι τέτοιο. Πάλι ένα αντίστοιχο του Ζωρό. Το λέει της εποχής. Ναι, της εποχής. Σε ένα επεισόδιο, Daffy Duck κάνει τον Scarlet Pimpernel. I might be the Scarlet Pimpernel. You, the Scarlet Pimpernel. Scarlet Pimpernel. Θυμάσαι. Tornado, my old friend. You're getting too old for this. Λέει στο άλογο, you're getting too old for this shit. Το λέει για τον εαυτό του. Μπαίνει μέσα στο σπίτι σαν σωστός Batman, κούφιο τζάκι. Ναι, βέβαια είναι. Τσεκ. Και πάει στην Κούνια που είναι η νεογέννητη κόρη του. Φαίνεται ότι είναι πλούσιος από χιλιόμετρα. Είναι πλούσιος, έχει γυναικάρα, έχει την κορούλα του, είναι εκδικητής, είναι εγωιτευτικός. Βασικά παραπάνε καλά τα πράγματα. Ναι, ακριβώς. Και sure enough. Σκάνει πιο αθόρυβοι 20 με 30 άνθρωποι στη γη. Γιατί είναι καμερινά και βλέπεις ένα στρατό. Μια πόρτα δεν έτριξε. Είναι λοιπόν ο Ντον Μοντέρο, ο βασικός κακός της ταινίας μας, αυτός που ήταν στην πλατεία πριν. You would murder 3 innocent men just to capture me. I would murder 100 innocent men if it meant killing you. Και έχει ψηλιαστεί ότι είναι ο Ζωρός στην ουσία. Blood never lies. Να πω γιατί το έχει ψηλιαστεί. Ήταν και προκλητικός και ο Άντωνι Χόπκινς. Του χάραξε ένα ζήτα πριν στην πλατεία, το σήμα κατά τεθέν. Ναι, αλλά μιλάμε για μια κομμόπολη 150 κατοίκων. Λογικά ο πιο πλούσιος θα είναι. Ποιος έχει το budget για να συντηρεί τέτοια άλογα για και εξοπλισμό και εκπαίδευση. Και να μην δουλεύει και να κάνει καουμποϊλίκια. Και επίσης μου χαμογέλασε, είχε όλα τα δόντια του. Μπούμ! Τελείωσε. Don Diego de la Vega. Αυτό είναι. Close. Ξεκινά λοιπόν η μάχη. Πάλι Anthony Hopkins got the moves. Εκεί δεν φοράει μάσκα. Είναι αυτός μαλάκα. Ναι, ναι, ναι. Και να πω και κάτι άλλο. Μου άρεσε που ο κακός λερώνει τα χέρια του. Ο κακός είναι φανταστικός μαλάκα. Ναι. Και έχει και μερικές στιγμές που δείχνει κάποια ψήγματα τιμής. Δεν είναι Captain Planet κακός. Ναι, μπράβο. Μέσα όμως στο crossfire μπαίνει η γυναίκα στη μέση και τρώει. Ένα βόλι. Ένα δέσποτο βόλι, σωστά. Και εκεί έχουμε το πρώτο ψήγμα που είπες του κακού ότι έχει μια τιμή. Ναι. Never have let me harm come to. Είχε και μία στην πρώτη σκηνή, στην εκτέλεση. Get the children out of the plaza immediately. Children should never have to see the things we do. Οπότε, ο Μοντέρο του καίει το σπίτι, του απαγάγει την κόρη σαν δικιά του. Να πούμε ότι παρόλα αυτά όντως είναι honorable σε κάποιες φάσεις, απλά τώρα δεν ταιριάζει. Απλά όχι, είναι αυτό, είναι. Σε κάποιες φάσεις είναι honorable σε όλες τις υπόλοιπες. Είναι ο κακός της ταινίας μας, παιδί μου. It's fine. Το σπίτι μπουρλότο, έτσι. Σε αυτή την ταινία, παιδιά, μισούνε τα σκηνικά που έχουν κατασκευάσει. Ναι! Δεμένη κολυμπηθρό ξύλο, μαλάκα. Τίποτα, ρε. Τούβλο πάνω σε τούβλο. Δεν τα λυπήθηκαν. Μήπως να κρατήσουμε αυτό το σκηνή για κάποια άλλη ταινία. Όχι! Θα κάει όλο! Θέλουμε το σκηνικό για την επόμενη ταινία να το κάνουμε recycle. Να το ξαναχτίσεις! Ωραία, μπορώ να πάρω τη στάχτη που θέλω να κάνω κάτι. Όχι! Θα την πετάξουμε στη θάλασσα! Τη στάχτη. Cut to 20 χρόνια μετά, όπου βλέπουμε τα αδέρφια που έχουν μεγαλώσει. Τον Μπαντέρας και τον αδερφό του που δεν είναι τόσο Μπαντέρας εμφανισιακά. Και τους έχει υποτίθεται συλλάβει ένας κυνηγός κεφαλών, ναι. Ο Three Finger Jack τέλος πάντων. Γνωστή φάτσα.
πάρα πολύ. Πάει και καλά να τους παραδώσει σε κάποιους άλλους, αλλά είναι. It's a trick. It's a fap. Στην ουσία τους ληστεύουν πάλι αυτοί οι Disney, οι πειρατές της Καραϊβικής τύπου δράση που παίρνουν το σκηνή και τους βάζουν όλους μια περδίκλα. Εκεί, Μιχάλη, να σου πω την αλήθεια. Όταν την έβλεπα πρώτη φορά, δεν ήξερα ότι έχει και κωμωδία μέσα. Νομίζω ότι βλέπω μια σοβαρή ταινία. Και όταν είδα που μετά στα καπάκια του δίνουν γύρω τον κάκτο. Πόσο ωραία ιδέα που του δίνει τον κάκτο, μαλάκα. Τι ωραία. Έχει και αστεία η ταινία. Ναι, ναι, ναι. Και είναι physical jokes, είναι situational jokes, ρε παιδί μου. Δεν είναι ηρωνικό χιούμορ ή κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που χρειάζεται σε αυτές τις ταινίες. Και του πάει του Μπαντέρας. Να το πούμε. Παιδιά, ο Μπαντέρας σε αυτή την ταινία είναι fucking amazing. Θα φτάσουμε και εκεί, Βαγγέλη. Υπομονή. Πολύ. Ξέρω ότι το θέλεις, αλλά υπομονή. Εκεί που έχουν ξεφύγει με το παραδάκι τους, πάλι ένας αθόρυβος στρατός τους μπλοκάρει. Ναι, την, τι φοβερός είναι στρατός του Μεξικού. Στρατός του Μεξικού. Ναι, έχονται και με άλλο γαϊτύπη. Υπό την διοίκηση του δεύτερου κακού, του πρωτοπαλίκαρα, α πούμε, είναι το mini boss της ταινίας. Ο Captain Love. Όντως είναι Captain Love. Είναι βασισμένο σε πραγματικό πρόσωπο, ο οποίος Captain Love της πραγματικότητας ήταν σκατόκαφρος, παιδιά, ήταν αρρωστημένος. Τώρα όμως τον υποδίεται ο Λάκης Κομνηνός και τον αγαπάμε. Είναι από κάτι εδώ. Στο recasting σκεφτόμουν ακριβώς την ίδια ταινία, με ακριβώς τους ίδιους οποίους, να γίνονται ακριβώς τα ίδια πράγματα, αλλά αντί για τον Μπαντέρας να είναι ο Will Ferrell. Θα ήταν αριστούργημα. Ναι, ναι, ναι. Θα ήταν. Early 2000s, ναι, Will Ferrell, ναι, ναι, movie, μαλάκα. Όλα ίδια καλό. Σου, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Anthony Hopkins, όλα ίδια. Ναι, 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 ναι. Όλα. Και Will Ferrell. Πάνε οι φίλοι μας να φύγουνε. Ο Love πετυχαίνει στον αέρα τον Three Finger Jack. Τους παίρνει λοιπόν στο κατόπι, τους πιάνει. Αλλά ο αδερφός του Μπαντέρας λέει, θα φύγω my way. I consider this an honor. Σκληρό καρύδι. Μαλάκα, σκληρό, χαμένο καριόλη. Και ο Λόβ, τσαντισμένο που του έκλεψε το kill και η Εσάκια. Επιτόπου. Bury the body. Bang the head. Να πούμε ότι μέχρι πριν γελάγαμε χαχαχούχα με τι σκανταλιέ και του κάκτου και ξαφνικά είμαστε μπλάου, χλάτ κτλ. 90's ταινία, φίλε, ήρθαμε. Ρελκόστερ, εδώ είμαστε. Αυτό έτσι θέλουμε τι ταινίε μα. Καπάκια βλέπουμε και πού είναι ο Hopkins σε αυτή την εποχή, είναι στη φυλακή. Σαν να βαγώσει ρε παιδί μου, με μαλούρα κλπ. Την οποία φυλακή την επισκέφτεται ο Μοντέρο τέλο πάντων για να του τεντώσει ότι και καλά. Ποιο από εσά είναι ο Ζωρό εδώ πέρα, το ξέρω και θα το βρω και θα το γαμίσω. Και εκεί έχουμε λίγο μια σκηνή τύπου είμαι ο Σπάρτακος, όπου θέλει να σου δείξει πόσο αγαπητός είναι ο Ζωρός στον λαό. Και κανείς δεν τον δίνει. Ακόμα και τόσα και 20 χρόνια μετά. I am Zorro! Κλασικά όλοι πετάγονται. I am Zorro! No, I am Zorro! I am Zorro! I am the man you want! Are you though? Maybe Netflix Zorro. Οπότε το ίδιο βράδυ ο Anthony Hopkins λέει βαρέθηκα. Ναι, καλά ήταν όσο ήταν. Πιάνει μέσα από τα κάγκελα, από την τραχία, έναν φρουρό και τον καριδώνει. Ωραίο ηχητικό εφέ. Yeah. Ήταν αυτό το κλοκ κλοκ που είχαν οι διαφημίσεις του Magic του παγωτού παλιά. Θυμάσαι που δάγκωνε γκόμενα το Magic. Ναι, ναι. Έτσι του τον έσπασε το λεμουδάκο. Μ' αρέσει που ελευθερώνεται από τις χειροπέδες με φουσέκια. Ναι, ναι, ναι. Παίρνει τον παρούτι και το κάνει Rambo style. Πουφ, την ανατινάζει. Παίρνει τα κλειδιά από το φρουρό, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει στο κελί ενός άλλου κρατούμενου που είναι νεκρός και ξέρει θα τον βγάλουν έξω, παίρνει τη θέση του νεκρού και έρχονται οι άλλοι φρουροί. Το σακουλιάζουν. Ακριβώς. Είναι σαν τον κόμι Μοντε Χρήστο για όσους ξέρουν. Μπράβο, ναι. Και έτσι τέλος πάντων δραπετεύει. The time has come to take our destiny into our own hands. Not as Spaniards, not as Mexicans, but as Californians. Την άλλη μέρα λοιπόν ο Ντόν Μοντέρο, ο κακός μας, επισκέπτεται ένα μεγάλο ορυχείο. Έχει ένα μεγάλο σχέδιο ο κακός μας, ένα subplot, όπου θέλει στην ουσία να αγοράσει την πολιτεία της Καλιφόρνια και να την κάνει ανεξάρτητο κράτος. I give you the Independent Republic of California. Είναι λίγο σαν το Ρομπέντο Δασόν, ρε παιδί μου, που ο Σερίφης του Νότιχαμ είχε παράλληλα και ένα άλλο σχέδιο. Ναι. Κάπως έτσι πετρέχει αυτό το plotline. Ουσιαστικά είναι πάρα πολύ ωραίο σχέδιο, γιατί το ρηχείο αυτό δεν το ξέρει κανείς. Technically, of course, all this gold belongs to Santa Ana, but fortunately for us, he's completely unaware of its existence. Ναι, ανήκει στο Μεξικό. Ακριβώς. Και με το χρυσό που θα βγάλουμε το ρηχείο. Από το ίδιο το Μεξικό. Ακριβώς. Θα το πουλήσει πίσω. And we will buy this country from Santa Ana. We will buy it with gold dug from his own land. Genius, πολύ καλό. Και εκεί που ο Hopkins πάει να τον τσιγκελώσει ρε παιδί μου suicide style, Sky. Η Έλενα. Η Ελένα. Εδώ στον Άραγκον λέγαμε κρύψτε τις γυναίκες σας, κυρίες μου, κρύψτε τους άντρες σας. Ακόμα κρύψτε τους. Ναι, πραγματικά. Έσκασε η Catherine Zeta Jones και η Peak Catherine Zeta Jones. Δηλαδή είναι. Είναι σαν την Καλάντρια. Είναι μια κυρία, μαλάκα. Είναι.
αυτό πραγματικά. Δεν θέλουμε να τον παίξουμε, θέλουμε να την παντρευτούμε πάλι. Ναι, θέλουμε να την προστατεύσουμε. Ναι, αυτό! Η Κάθριν Ζήτα Τζόνς σε αυτή την ταινία είναι fiery. Είναι Λατίνα. Έχει βλεματάρες. Να πούμε ότι είναι η πιο Βρετανίδα που έχει βρετανιάσει ποτέ. Δεν τη φαίνεται καθόλου. Όχι. Είναι λες και με γεννήθηκε και μεγάλωσε εκεί. Εσύ φαντάζομαι τους άντρες μαλάκες και στον κινηματογράφο με το οποίο ήρθε ήταν. Ναι, και δεν είναι καθόλου προκλητική. Όχι. Δεν είναι καθόλου τσόλι, ρε παιδί. Όχι, όχι, όχι. Είναι όχι, συνέχεια όχι, με dignified φορέματα. Ούτε κάποιο μεγάλο μπούστο, ξέρεις, που είχαν τη εποχή είχε. Μου δεν τα χρειάζεται αυτά. Μα λέει το πρόσωπό τη. Αυτό, σκάει τη μένει με ράσα και είμαστε σε αγαπάω. Και είμαστε όλοι. Οπότε κολώνει ο Χόπκινς, σου λέει κάποια άλλη στιγμή. I'll get you next time, gadget. Μία σύντομη διακοπή ακόμα, αγαπητοί τηλεθεατές. Bear with us όσο σας παρουσιάζουμε. Αρκούδα μαζί μας. Έχουμε και Patreon. Εντάξει. Δεν έχουμε τέτοιο στο Patreon. Ναι, θα εκτιμούσαμε άμα γίνετε μέλη και λοιπά. Άμα θέλετε να παρακάμψετε όλους τους χορηγούς, μπορείτε να γίνετε μέλη και. Ιδού πώς. Θέλεις να στηρίξεις την καλύτερη εκπομπή στο σύμπαν χωρίς να τα σκάς στις πολυεθνικές? Βαρέθηκες στις κλασικές χορηγίες με link στην περιγραφή? Θέλεις να είσαι αληθινό. Τι κάνεις, ρε μαλάκα! Ναι, επικό ζου με το φακό έτσι. Τι έρχεσαι με την κάμερα σαν να. Άντε γάμισε εσύ, ρε μαλάκα! Άντε γάμισε! Θέλεις να είσαι αληθινός μπρο του μπρόσκαρ? Τώρα μπορείς να γίνεις εσύ χορηγός της εκπομπής. HTTPS άνω κάτω τελεία www. Όπα, κάτσε και δύο κάθετους. Κάθετος. www.patreon.com/μπρόσκαρ. Με 3 ευρώ το μήνα είσαι ανθιπομπρό. Το όνομά σου φιγουράρει περήφανο στην περιγραφή κάθε επεισοδίου. Έκρηξη! Με 5 ευρώ το μήνα γίνεσαι μπρο. Τσατάρεις με άλλους μπρο στο Discord server μας και το όνομά σου χαράσεται με αίμα στους τίτλους τέλους κάθε επεισοδίου. Μπριζόλα! Με 15 ευρώ είσαι αρχιμπρο. Προτείνεις το δικό σου recasting σε αποκλειστικό group του Discord μας και το καλύτερο μπαίνει κανονικά μέσα στο επόμενο επεισόδιο δίπλα στα recasting του Μάικιους και του Βαγγέλη. Επίσης, κάθε μήνα παίρνεις ένα δωρεάν live σχολιασμό μιας θρυλικής ταινίας από τον Μάικ και τον Βαγγέλη, ούτως ώστε να την δεις παρέα με τα παιδιά. Καθώς και αποκλειστικό behind the scenes υλικό. Μουστάκι! Με 100 ευρώ γίνεσαι Big Fat Super Mega Bro. Εκτός από όλα τα παραπάνω perks, σου στέλνουμε δωρεάν ένα merch κάθε μήνα. Και στα άδυτα του Discord μας, τσατάρεις απευθείας με Μάικιους και Βαγγέλη, όπου αποφασίζετε μαζί ταινίες που θα γίνουν μελλοντικά επεισόδια. Μπαζούκα, πύραυλος και άλλη έκρηξη. Και τέλος, με 1000 ευρώ μπαίνεις στην κατηγορία Μάμεν. Είπαμε να στηρίξεις, αλλά εσύ το γάμισες και ψόφισε. Λοιπόν, έχεις όλα τα προηγούμενα perks, συν ακόμα ένα. Αν δώσεις ένα χιλιάρικο, κάνουμε κυριολεκτικά όποια ταινία μας πεις. Είδες, κάναμε λάνθιμο, δεν λέμε ψέματα. Πλείς μην προτείνεις λάνθιμο. Μπες τώρα στο patreon.com/μπρόσκαρ, διάλεξε το δικό σου επίπεδο στήριξης και γίνε μέλος του Bro Army σήμερα. Και αυτό το link στο περιγραφή μαζί με μια υπέροχη λίστα των μπρόσκαρ μπρος μας της συντροφιάς του Fellowship, τη βλέπετε αυτή τη στιγμή να παρελάβει. Αού παιδιά, σας αγαπάμε και συνεχίζουμε. Hey, more whiskey. Money first. Κατ' του είμαστε στην πόλη όπου ο Μπαντέρας καταπίνει και θρυνεί τον αδερφό του που τον έχασε από τον Dr. Lowe. Και εκεί συναντιούνται οι δύο ήρωές μας, σκηνάρα. Είναι πολύ ωραία σκηνή. Τι ωραίο meet and greet ηρώων είναι αυτό. Ναι, ναι. Where did you get that? Was my brother's. You should not trade something like that for a mere glass of whiskey. Όπου ο Μπαντέρας είναι μεθυσμένος και τσαντισμένος, βλέπει τον Lowe, ρε παιδί μου, μακριά και λέει, α, ήρθε η ώρα για vengeance. You're drunk and you're angry, no condition to fight a professional soldier. Ο Χόπκινς βράχος, είδες που πάει να τον σπρώξει ο Μπαντέρας και ο Χόπκινς απλά δεν κουνιέται. Εκεί ο Μπαντέρας. Get out of my way, old man. Get out of my way, old man. Και τραβάει ένα αφοπλισμό. Τίποτα ρε, χαβαλέ. Και η μουσική της ταινίας πάλι είναι λίγο Disney. Πουμ, πουμ, πουμ. You know there is a saying, a very old saying. The pupil is ready, the master will appear. If you want to kill this man, I can help you and I can teach you how. Οπότε στην ουσία ο Batman παίρνει το Robin του και τον πάει στο Batcave για να τον για να του κάνει το training. Αναγνωρίζονται μεταξύ τους. Why are you so eager to help me? Because once, a long time ago, you did the same for me. Και εκεί λίγο χαλαρώνει ο Μπαντέρας που δεν έχασε από ένα γέρο, αλλά έχασε από το Ζωρό. Από το γαμμένο Ζωρό, ναι, τουλάχιστον η τιμή του κάπου στο τέλος. Ας ο καλύτερος ψηφομάχος. I do not forget. You were the greatest swordsman who ever lived. Έτσι εξηγείται. Που έχασα. Α, εντάξει. Montero has some plans. We must find out what that design is. And then what? We will both tempt our fates. You know how to use that thing? Yes. The pointy end goes into the other man.
This is going to take a lot of work. Την ουσία πρέπει να γίνεις ο νέος Ζορό, okay, οπότε έλα λίγο εδώ πέρα να σε εκπαιδεύσω. Αυτό είναι το fuck yeah moment μου. Όλο το πρώτο training μοντάζ μου αρέσει πάρα πολύ. Okay, ρίχτω. Καταρχάς να πούμε το glow up του Anthony Hopkins. Ναι, αυτός ο άνθρωπος καθαρίζει ωραία. Λόρδο, δεν ξέρω να το πω. Εκπληκτικός. Και τον έχει τον Μπαντέρας μέσα στο λεγόμενο κύκλο εκπαίδευσης. The circle will be your world, your whole life. Till I tell you otherwise, there is nothing outside of it. Το οποίο ψιλοβασισμένο σε αληθινά γεγονότα, ας πούμε, ναι. Η ισπανική ξηφασκία όντως βασίζεται σε ομόκεντρους κύκλους. Που ήταν και αυτό που υποδείκνυε το μεταγιόν ουσιαστικά. Ναι! Και ξεκινάει. Το training. Ξέρω τα πεις. Ο Μπαντέρας χρησιμοποιεί το σπαθί σαν ρόπαλ. Και κάνει κάτι ποζεριές. Αποφεύγει και λίγο το χέρι του. Μην φάει καμία γνέτσι. Και ο Χόπκινς είναι απλά. Ο Μπαντέρας έχει φοβερή κινησιολογία σε αυτήν την ταινία. Ναι. Είναι σαν καρτούν. Όταν τον αφοπλίζει, μένει έτσι και δεν κοιτάει καν το σπαθί. Μένει με το χέρι άδειο. Έτσι σαν την ηλίθεια. Δεν με πειράζει, τον έχω σπαθί. Μπορώ πάλι να σε αντιμετωπίσω. Και πάρα πολύ ωραίο αφηγηματικό πλανάκι, φίλε Βαγγέλη. Στα καπάκια τους δείχνουν να συνεχίζουν την ξυφομαχία γιατί ο Χόπκινς φοράει τα ίδια ρούχα, αλλά δεν έχεις προσέξει ότι ο Μπαντέρας φοράει το εκπαιδευτικό του τέτοιο. Ναι! Ούτως ώστε να έχεις αυτό το πλανάκι που σου δείχνει το πέρασμα του χρόνου και ότι γίνεται λίγο καλύτερος. Γιατί όντως στην αρχή είναι έτσι και μέχρι να αλλάξει το πλάνο έχει βελτιώσει τις κινήσεις του. Fucking great! Visual storytelling! Πολύ ωραίο. James Cameron τύπου. Μας δείχνει να κάνει push-ups με αναμένα κεριά. Μας δείχνει να δέχεται παραγγέλματα και από το Χόπκινς και από το μαστίγιο του Χόπκινς και να κάνει κινήσεις. Όλα αυτά τα training είναι καταπληκτικά. Τέλεια. Lesson number one. Never attack in anger. Από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει που έχουν τη σχέση δασκάλου-μαθητή. They nailed it, φίλε. Είναι πολύ καλό, ναι. Τα καπάκια μας δείχνει και τον Μπαντέρας να κάνει λίγο κούρα, να καθαρίζει γενικότερα. Ουσιαστικά γίνεται ο Frank Zappa. Ναι, 100% είναι ο Frank Zappa, κανόταν C. Ευτυχώς μετά τα παίρνει ολόκληρο. Ναι, και σταματάμε να βλέπουμε τον Frank Zappa να ξυφομαχεί. Και βλέπουμε ότι σημειώνει αρκετή πρόοδο. Πάλι βλέπεις τον ηθοποιό Αντώνιο Μπαντέρας να ξυφομαχεί τέλεια με τον ηθοποιό Anthony Hopkins και. Γουστάρισε. Τέλειο. Είμαι σίγουρος ότι αν φέρουμε τον Μπαντέρας και τον Χόπκινς εδώ πέρα και τους πούμε μπορείς να τον αναπαράγεις στην τάδε σκηνή. Σαν τον Χέιντεν Κρίστιανσεν και τον Γιόν Μαγκρέγκορ. Πλέον θα είναι muscle memory και με δύο τις προσπάθειες θα το κάνουμε. Zorro, you look better than ever. Ένα βράδυ από τα επόμενα τέλος πάντων ήρθε η ώρα για την πρώτη αποστολή. Ναι. Του Ελ Ζόρο να πάρει το άλογο του. Ελ άλογο. Ελ χόρσο. Το έχει σταμπάρει ουσιαστικά κάτι μέρες πριν. I'll see you tonight. Ναι, ακριβώς. Ήταν αντίθετο όπως αυτός. Ακριβώς. Και εκεί είναι και η πρώτη συνάντηση με την Χελένα. Απλά περνάει τυχαία, δεν το φοβάται καθόλου. Δεν τρομάζει κάστανο. Είναι ένας τύπος με μάσκα που ψηλίζει ένα άλογο. Μάσκα. Ένα καλτσόν έχει πάρει και το έχει δέσει τέλος πάντων. Και μου αρέσει εκεί πέρα που λέει Be careful, señorita. Be careful, señorita. There are dangerous men about. Well, if you see any, be sure to point them out. Άμα δεις κανένα, πες μου και εμένα. Nice, nice, Catherine, good one. Μπαίνει λοιπόν σε έναν κοιτώνα, σε ένα μπάρακ, ας πούμε, με διάφορους εκεί πολεμιστές του Μοντέρο. Πολεμιστές, ναι. Warriors, ναι, αυτό. Παίρνει στα μουλοχτά το άλογο. Και εκεί, παιδιά, ξεκινάει μια σκηνή. Και εκεί σταματάει οτιδήποτε έχει να κάνει με τη λέξη μουλοχτό. Κλωτσάει την πόρτα της ταινίας και μπαίνει ένα καρτούν μέσα. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Όχι. I'm going to give you the great honor. Of being my horse. Μ' αρέσει που ο Μπαντέρας είναι αλογό. Είμαστε ένα σώμα, είμαστε μία ψυχή. We are like one spirit. Στο άλογο διαφωνεί κάθετα με αυτό που του λέει ο Μπαντέρας. Βγαίνει σε μια αίθουσα όπου είναι όλος ο στρατός εκεί πέρα και πάλι ξεκινάει μια κομική μάχη. Ένα slapstick. Εκεί μου θύμισε πάρα πολύ τις μάχες στη σειρά Ζόρο που βλέπαμε μικρή. Ναι. Πάρα πολύ. Πάλι κόσμος κρεμιέται από πολυέλεους. Πηδάει από εδώ, πηδάει από εκεί. Έχουμε άμυνα σε τρία σπαθιά ταυτόχρονα, ναι, που μπλέκονται μεταξύ τους και τους κάνει. Έχει ένα τρελό σκύλο Ζορό να κόβει πανιά, τα οποία πανιά όταν σκεπάζουν στρατιώτες να τους κάνουν handicap. Τελείως να. Δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό το πανί! Έχει τη σούπερ κωμική σκηνή που γίνεται ένα βουναλάκι από ανθρώπους που τον βαράνε και φεύγει από κάτω. Και αυτός φεύγει έτσι. Έχουμε τον κλασικό σούπερ τεράστιο τύπο που τον βαράει 100 φορές και δεν παθαίνει τίποτα. Και στο τέλος, μόνο που δεν αληθωρίζει και δεν αναβοσβήνει πουλάκι από πάνω του και πέφτει κάτω. Πετάνε λοιπόν τον Μπαντέρα σε ένα δωμάτιο, πάνε να μπουν μέσα, αλλά τους την έχει στημένη, Βαγγέλη. Το πλάνο δείχνει αυτό. Τι ωραίος που είναι ο Μπαντέρας αυτήν την ταινία. Το physicality την ήταν. Έχω και κανόνι τώρα. Είναι μέσα στην περηφάνεια. Πώς φαίνεται αυτό.
Τρέχει λοιπόν να φύγει γιατί θα ανατιναχτεί το κτίριο. Σαν τον Ζαβό πάλι τρέχει σαν ηλίθιος. Στα πλαίσια του δεν θα μείνει τούβλο πάνω σε τούβλο. Πάλι μαλάκα, τι έκρηξη είναι αυτή. Ανατινάξαν ένα αληθινό σκηνικό. Ο πυροτεχνουργός αυτήν την ταινία, όπως λέγαμε και την άλλη φορά, είναι ο Ντάνι Μακμπράιντ από το Tropic Thunder. Τρέχει λοιπόν μέσα σε μια εκκλησία και κρύβεται μέσα στο εξομολογητήριο. Padre, is everything alright? It sounds that there is a battle going on out there. Όπου μπαίνει η Έλενα. Και λοιπόν she dance. Αρκετά κλασική και συχνή σκηνή σε εξομολογητήρια. It has been 3 days since my last confession. How many sins could you have committed in 3 days? Come back, would you have more time, please? Ναι, το έχουμε ξαναδεί, αλλά η χημεία αυτών των δύο το ανεβάζει πολλά επίπεδα. Ήταν πολύ ωραίο το πεντάλεπτο. Ήταν τέλειο. Ωραία σκηνούλα. I have broken the fourth commandment, Padre. You kill somebody. Στην αρχή ο Μπαντέρας βαριέται, αλλά μόλις ακούει. Άκουσε κάτι για ένα μασκοφόρο. Κάτσε, μισό λεπτό. Πες μου τέκνο μου για αυτό το μασκοφόρο. I had impure thoughts about a man. He wore a black mask. Και η φάτσα του Μπαντέρας που είναι σε φάση. Αυτό είμαι εγώ. Είναι score, bitches. Αλλά μπαίνει μέσα ο Captain Love. Χαζώνει το εξομολογητήριο. Μπλα μπλα μπλα. Ο Μπαντέρας έχει προλάβει να φύγει από πάνω. Φαντάζεσαι να γίνεται νεκρό. The end. Είναι στην ταράτσα τέλος πάντων ο Μπαντέρας και βλέπει το άλογο από κάτω. Σκηνάρα! Ναι, εδώ είναι η αγαπημένη μου ατάκα της ταινίας. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Όχι, αλλά είναι απλά ο Μπαντέρας ο οποίος κοιτάει το άλογο και του λέει. Horse! Come here! Horse! Και επειδή το horse δεν δουλεύει, προσπαθεί μετά να μαντέψει το όνομά του. Blackie! Thunder! Storm! Λέει ονόματα. Εννοείται ότι έχουμε το gag το οποίο όλοι περιμέναμε ότι θα πηδήξει ρε παιδί μου, αλλά θα αστοχήσει. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιο είναι το χειρότερο σενάριο. Να προσγειωθεί στο άλογο ή να μην προσγειωθεί. Γιατί ναι, γιατί αγοράκι. Μία ή άλλη ρε φίλε, τέλος πάντων προσγειώνεται στα πόδια, να πούμε ότι είναι πάλι σταν. Από πού πηδάει μαλακό κασκαντέ. Σας κατόπευτη, ρε. Μαλάκα, ναι. Αυτά τα απλά stunts που απλά ένας τύπος χτυπάει και σκοτώνεται είναι τα αγαπημένα μου. Μου θυμίζει τον Peter Sellers όταν προσπαθεί να μπει στο κάστρο, σε ροζ πάθυρα για το έχουν δει. Λοιπόν, ένα τέτοιο απλό λιτό και απέριτο stunt αλλά απίστευτα visceral γίνεται Βαγγέλη στο iCarly. Είναι μια σειρά Nickelodeon με έφηβους. Okay. Ξέρεις τύπου Hannah Montana. Παιδιά, τσεκάρετε stunt το οποίο έγινε for some reason για το iCarly. Wait, we forgot Gibby. Oh yeah. Gibby! Θα σέβεσαι τον Gibby που γκρεμοτσακίζεται, εντάξει. Τώρα το μάθες. Χαράς και το πρώτο του ζήτα σήμα κατά τεθέν. Χαίρεται ο άνθρωπος. Γυρνάει λοιπόν πίσω στον μάστερ του με στη χαρά. Αλλά ο Χόπκινς είναι. Τον αδειάζει σαν τσουβάλι με πατάτες. Ο Χόπκινς τον περιμένει όπως ο μπαμπάς σου περίμενε να φέρει τον έλεγχο, μαλάκα, στο τέλος του τριμήνου. Περίμενε ο πατέρας στο σαλόνι κάνοντας ζάπινγκ, αλλάζοντας απλά κανάλια νευρικά. Ο Άντων Χόπκινς τι κάνει, δεν έχει τηλεόραση. Α, δεν κλείνει κεριά με ένα μαστίγιο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Θα έρθει. Δεν θα έρθει. Θα έρθει. Δεν θα έρθει. Και ο Μπαντέρας. I got the black stallion. I can resign the quartet. 14. Και τον κάνει σκουπίδι. You think stealing a horse and scratching marks on the wall makes you worthy enough to wear that mask? You're a thief, Alejandro. A pitiful clown. Ηλιοτόμος θα γίνεις, ξυλοκόπος. 14 δεν πας πουθενά στην γυμναστική. Για τη γυμναστική μιλούσα τη ώρα. To be fair, εκεί ο Χόπκινς είναι ο σωστός μέντορας. Yeah. Πάνω που πάνε να πάρουν τα μυαλά αέρα του μαθητή του, το ξαναφέρει στην πραγματικότητα. Του λέει ότι ο Ζορό είναι άνθρωπος του λαού, δεν τα κάνεις αυτά για την δική σου προσωπική περηφάνεια. Είσαι μια ιδέα, είσαι ένα σύμβολο, είσαι ο Μπάτμαν με λίγα λόγια. Ο Μπαντέρας λέει ποιος είναι ο Μπάτμαν. Του λέει θα μάθεις σε λίγα χρόνια. But I came here to have your strength, your courage. Now when I try to use them, you slap me down. I am tired. Waiting for you to tell me I am ready. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι επιτέλους μου είχε λείψει να βλέπω μια σκηνή όπου ο δάσκαλος με το μαθητή συγκρούονται. Leandro! Choose your weapon. Στην ουσία θέλει να το παρουσιάσει το δεύτερο μισό του να είσαι ο Batman, το να είσαι ευγενής. Η γοητεία. Montero has invited every don in California to a banquet at his hacienda. You can join them as a spy. You have passion, Alejandro, and your skill is growing. But to enter Montero's world, I must give you something which is completely beyond your reach. Yes? What is that?
charm. Έχουν και οι δύο δίκιο, αλλά υπερτερεί ρε φίλε η σοφία του δασκάλου. Δεν έχουμε τη fucking Rey Skywalker που νικάει τον Luke Skywalker σε ξυφομαχία τη δεύτερη γαμμένη μέρα της εκπαίδευσης και λέει «Α, γαμίσου, εγώ θα φύγω, ότι ήταν να μάθω, έμαθα». God damn it! Γι' αυτό έχουμε αυτή την εκπομπή. Εγώ και έχω να πάνε να φύγεις, φύγει από την ταινία, να την ευχαριστηθούμε. Ναι! This is the most stupid thing I've ever done. I doubt that. Πάνε λοιπόν σε ένα πάρτι, μια χασιέντα, για να τον κατασκοπεύσουν. Do not let the dons leave the table without you. Ο σκοπός είναι, ρε παιδί μου, ο Μπαντέρας να κερδίσει την εύνοιά του και να πάει στο δωμάτιο που θα του αποκαλύψει το σχέδιό του. Με τους άλλους δόν, μ' αρέσει. Ναι, είναι όλοι δόν εκεί πέρα. Ναι, ναι. Του Αγίου Δόν. Ο Χόπκινς είναι και καλά ο υπηρέτης του, ρε παιδί ναι. μου, μεταμφιεσμένος. Και όταν του λέει Meet my daughter Helena. Allow me to introduce my daughter, Helena. Ο Χόπκινς, μόνο που δεν κάνει Άιρολ σε φάση. Καλά, ναι. Sure. Yeah. Πάει λοιπόν ο Χόπκινς πάνω να ψάξει τα δωμάτια. Ωραίος τρόπος που νικάει ένα φρουρό, ρε φίλε. Το κάνει έτσι. Oh. Thank you. Πλοκ. Ναι, ισχύει. Υπέροχη μπουνίτσα. Thunk. Και meanwhile, ο Μπαντέρας είναι σε ένα τραπέζι με τους Δον και την Χέλενα. Είναι η κλασική σκηνή που στο James Bond συναντιέται ο καλός με το κακό σε κάποιο. Καζίνο. Στο καζίνο, μπράβο. Είναι ακριβώς αυτό. Καζίνο, για να το πω και στα ισπανικά. Πάλι ανταλλάζουν κάποιες ματιές ξηράφια με την Catherine Zeta Jones. Αλλά δυστυχώς όλοι οι Δόνιδες πάνε πάνω να μάθουν το σχέδιο. Οπότε πρέπει να βρει έναν τρόπο ο Μπαντέρας να τους προσελκύσει κάπως, να προσελκύσει την προσοχή του Μοντέρο. Πολύ ωραίος τρόπος. Would you care to try something more robust? Θέλω να τραβήξει τα βλέμματα, όχι επειδή χορεύει αυτό στον τάγκο, επειδή η κόρη του αρχηγού χορεύει προκλητικά. Ναι, να πούμε παιδιά ότι αυτή την εποχή αυτό ο χορό ναι. είναι ό,τι πιο προκλητικό. Let's forbidden! Δεν το χορεύει μια κυρία, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί είναι σαν εξομοίωση σεξ, άμα το καλώ ναι. σκεφτεί, ρε παιδί μου. Για το 1820 είναι σαν να έμπαινε, ξέρω εγώ, η κόρη και να σου κάνε twerk, α πούμε, μέσα στη μέση ναι, τη αυτό, αυτό ακριβώ. Εντάξει, το βλέπει και στο πρόσωπο τη Χέλενα που είναι αναψοκοκινισμένη ναι, ναι, ναι. με το μαλλί λίγο με στη μούρνη σε φάση. Τι μου σημαίνει, Δίο μείο! Αυτό τον μισούσα πριν 10 λεπτά, μου λέγει μαλακίε. Well, that's the way they are dancing in Madrid these days. Soon enough, ο Μοντέρο γυρνάει πίσω. Εκεί παίζει και το μεγάλο του χαρτί ότι και καλά είμαι σύμβουλος της βασίλισσας της Ισπανίας, whatever. As an advisor to her royal highness in matters of finance, it would be my pleasure to introduce you both accord. Πετάμε τα πάντα τώρα, ό,τι κολλήσει. Να σου πω κάτι, αυτό που ήταν πολύ βολικό. Δεν είναι ότι θα μπει στο LinkedIn του Μπαντέρας να δει αν το έχει βάλει, ξέρω εγώ. Ούτε μπορεί να στείλει κάποιον να ρωτήσει τη βασίλισσα και να έρθει. Είναι στην Ισπανία. Join us in the courtyard, there's something I would like to share with you. Και εδώ είναι η σκηνή που μας εξηγεί το σχέδιο της ανεξάρτητης Καλιφόρνια, αυτό που περιγράφαμε το στην αρχή. Εμείς. Την άλλη μέρα λοιπόν ο Ντόν Μοντέρο παίρνει όλους τους συνωμότες και τον Μπαντέρας όλους μαζί. Τους Δόν, θα λέμε. Τους Δόν, μπράβο, για να τους δείξει το ορυχείο. My friends, I give you El Dorado. Το οποίο είναι αληθινό σκηνικό, μαλάκες. Ναι. Είναι full scale set. Δεν το fucking πιστεύω. Δεν θέλω να το σποιλάρω, αλλά επίτηδε το κάνανε έτσι γιατί ήθελα να τυράξουν κάτι πάλι πολύ μεγάλο. Θα φτάσουμε και εκεί, παιδιά. Jesus Christ. Είναι η demolition man επίπεδο η έκρηξη. Σας χαϊπάρουμε. Αλλά it will live up to the hype. Well, now ain't you a sight for sore eyes. Full-grown vultures walking around like real folk. Και κάπου εκεί εμφανίζεται ο Three-Finger Jack μέσα σε ένα βαγόνι. Να είναι σκλάβος τους και καλά. Προφανώς. Ρίχνει κάτι, κάνει ένα diss στον Dr. Love. Ένα Allah Akbar στην ουσία κάνει. Και μετά, μ' αρέσει που πετιέται στον αέρα και ο Captain Love τον ξαναπυροβολάει και φεύγει από την αντίθετη κατεύθυνση. Τι σφαίρες έχει αυτό το πιστόλι που είναι μέσα, τι είναι αυτό. Και εκεί ο Μπαντέρας δεν μπορεί να κρύψει ακριβώς τα συναισθήματά του. Ναι, τον ναι. βλέπει ο Love και του λέει. I need to speak with you at the hacienda. Hello. Tonight my place. Και όχι για καλό. Σε θέλω. Τι. Σε θέλω. Σε θέλω. Θέλω στο γραφείο μου. To be able to see through the eyes of an enemy. Is a valuable thing. Pretty much αυτό που του λέει είναι ότι του έχουν μπει ψηλή στα αυτιά του Dr. Love ότι μάλλον είναι ο άλλος αδερφός. Και η μεγαλύτερη μπηχτή που του δίνει είναι έμπρακτη. Είναι πράξη όπου του λέει να κεράσω ένα ποτάκι. Would you care for something to drink? Πάρ το κεφάλι του αδερφού σου με στη φορμόλη. Πώς φάνηκε. Τέρας ψυχραιμίας ο Μπαντέρας. Ναι, η μεγαλύτερη προπόνηση στα poker face όλων των εποχών. Who is he? An enemy. He has a brother out there who will share the same fate. Και να πούμε ότι πάλι για την ελαφρύτητα της ταινίας. Αυτό είναι, δεν το περιμένεις. Ξαφνικά το ρελ κόστερ έπεσε. Ναι, ακριβώς είναι από αυτές τις στιγμές. Αλλά το ιστορικό πρόσωπο Captain Love έκανε πολύ χειρότερα πράγματα, παιδιά. Οπότε κάπως makes sense. Ο Μπαντέρας για ξεκάρφωμα όχι απλά κάνει poker face, Βαγγέλη. Παίρνει. Και πίνει. Αδερφόζουμο! Ναι, πίνει brother juice! Θα πήγε στον Bat Cave με δηλητηρία σου για το λογικό τρίχο. Τι μαλακία έπιασε πάλι! Όλη την ώρα στην τουαλέτα τσιρλιπατή. Δεν ξαναπίνω brother juice again. Meanwhile, φίλε Βαγγέλη, η Catherine Zeta Jones αρχικά έρχεται σε επαφή με τον πατέρα τη. Τη μπαίνουν και αυτήν ει ψηλή στα αυτιά. You look so much like your mother. How would you know that? Well,
I don't see much of Don Rafael in you. Πάλι poker face. Μαλάκα, αυτές οι δύο σκηνές είναι καθρέφτης, να τα πούμε αυτό. Ισχύει. Είναι ωραία δομή. Και καπάκια, βλέπουμε ότι η Catherine Zeta-Jones συναντιέται εντελώς τυχαία με την ταντά της. Tell her she must be mistaken. My mother died long ago in Spain. Η οποία της λέει... She says there is no mistaking the daughter of Esperanza and Diego de la Vega. She says she was your nanny. She hung flowers on your crib when you were little. Ακόμα περισσότερη ψήλη στα αυτιά, λοιπόν. Πίσω στο Batcave, οι δύο ήρωές μας στην ουσία γλύφουν τις πληγές τους μετά από τις δύο πίκρες που φάγανε και οι δύο. The mine are dying. And all I can think of is capital love. How can I do what is needed when all I feel is hate? You hide it with this. Και κάπως έτσι στην ουσία ξεπερνάνε και τον καυγά τους. Ποτέ δεν λύσαν τη διαφωνία τους με μπλα μπλα. Δεν τα βάλανε κάτω ποτέ. Ναι, το λύσαν αντρικά. Μπλέξαν σε μια περιπέτεια και αφήσαν πίσω τη διαφωνία τους. Δεν χρειάζεται καν να το πούνε. Ναι. Ωραίο, αντρικό, μας αρέσει. Οπότε πίσω στην έπαυλη πρέπει στην ουσία να αρπάξουμε το χάρτη για να βρούμε πού είναι αυτό το ρηχείο για να πάμε να τους ελευθερώσουμε όλους. Χρειαζόμαστε ένα distraction. Mm-hmm. Batman! Βρε, μήπως την έχεις δει αυτή τη σκηνή στο The Dark Knight Rises, ρε Βαγγέλη? Όχι, δεν είναι. Όπου κυριολεκτικά φλεγόμενο λογότυπο στη γεύση. Ούτε εγώ θυμάμαι κάτι τέτοιο. Ναι, πάμε παρακάτω. Πλέον ο Ζωρό μας έχει φτάσει στο τέρμα των skills του. Είναι κόκκι as fuck που πετάει το σπαθί στον Love για να μονομαχήσουν fair and square. Ακριβώς. Τσίγκι, 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 τσίγκι. Σκάει και ο Ντον Μοντέρο. Ο οποίος γίνει φουριός μια γωνία. Ναι, ναι! Σε μια τροχή από πριν! Με φόρα λοιπόν σκάει ο Ντόν Μοντέρα. Ξυφομαχία ενάντια σε δύο. Και δώστε ξυφομαχίες. Πάλι, τρεις ηθοποιοί τις παίζουν και εμείς το αγαπάμε. Τα πλάνα είναι μακρινά, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν έχουμε 200 jump cuts κλπ. Πηδάει κάτω στην αυλή, έρχονται διάφοροι φρουροί. Είναι στο τραπέζι πάνω που είναι σαν το circle, ρε παιδί μου, ναι. Οπότε το έχουμε. Φεύγει λοιπόν τρέχοντας, αλλά. Good morning, senior. Του την έχει στημένη η Catherine Zeta-Jones. Και εδώ είναι το fuck yeah moment μου. Είναι μια σκηνή δράση, είναι αυτό που σου λέω, Βαγγέλη, ότι μια σκηνή δράση δεν πρέπει να έχει μόνο δράση. Πρέπει ή να προχωράει την μπλοκή, σε αυτή την περίπτωση δεν το κάνει, γιατί ούτως ή άλλως έφευγε, ή να χτίζει τη σχέση των χαρακτήρων. Και holy shit, μαλάκα, χτίζεται. Εδώ η χημεία. Whatever it is you have stolen from my father, I want it back. Give it to me. No. Είναι πάνω είναι κάτω σκηνάρα. Sex fight. Η μουσική, το πώς ζυγίζονται τα βλέμματα μαλάκα, ο φωτισμός, όλα, τα πλάνα, η κάμερα πώς περιστρέφεται, είναι όλα. Είναι το πιο sexy πράγμα που έχω δει, που δεν φαίνεται ούτε τετραγωνικό εκατοστό δέρματος στη fucking ζωή μου, μαλάκα. Μα είμαι σίγουρος ότι κάποιοι πιτσιρικάδες, άντρες γυναίκες, όταν ήταν πρώτη φορά, μικρά παιδάκια, πως γονείς τους, αυτό είναι το σεξ, έτσι. Ναι, μπράβο. Νιώσαμε πράγματα που δεν είχαμε νιώσει, ρε παιδί μου. Χρειάζομαι σπαθί για να κάνω σεξ. Okay. Και προφανώς ξέρουν και οι δύο ότι είναι sex fight. Από ένα σημείο και μετά κάθε τη Ζαντζόν τη βλέπει που πολεμάει χαμογελαστή. Σαν ξαναμένη έφηβη είναι, ρε μαλάκα. Καταρχάς, όσο περνάει το fight, γίνεται strip fight. Έχει και κάποιες πολύ ωραίες στιγμές που όπως παλεύουν και έρχονται κοντά, ο Ζωρό την πιάνει, τη φυλάει και την ξεκλέβει φυλάκια. Και η Catherine Zeta-Jones είναι «Πως τολμάς, άξεστε ο Χριστούλη μου». Ναι, ουσιαστικά τι γίνεται. Μέσα από όλο αυτό το χορό της μονομαχίας και το φιλί, μπαίνει σε προσωπικό της χώρο γιατί τη φυλάει, αλλά ταυτόχρονα κατά όλη τη διάρκεια της ξυφομαχίας τη σέβεται πάρα πολύ. Ναι! Οπότε είναι πάρα πολύ μπερδεμένο αυτό που νιώθει η Catherine Zeta-Jones. Το σωστό το φλερτάκι μου, να νιώσει οικία αλλά και μπερδεμένη ταυτόχρονα. Ξέρετε, μαλάκα. Και η τελική iconic σκηνή, όπου αυτή που κάναμε στην αρχή που αναπαράγαμε με τέλεια ακρίβεια, έχω να πω. Ωραία λεπτομέρεια, η ικανοποίηση στο βλέμμα του Μπαντέρας όταν έχει πετύχει το γδύσιμο σε φάση. Yeah, I did that shit. Φεύγει τέλος πάντων, έρχονται οι άλλοι. Zoro was here, I fought him and he left. Πατέρα! Πολέμησε για την τιμή μας! Μισό λεπτάκι να σφουγγαρίσουμε το πάτωμα γιατί θα κάνει λάσπες! Θα απαντήσουμε και τα άλογα, είσαι κατά εδώ. Και μάλιστα λέει. Do you recognize him? No. But he was young and vigorous. He was very vigorous, father. He was very vigorous, father. Vigorous! Και ξεκινάει το κυνηγητό, όπου κάποιοι φρουροί κυνηγάνε το Ζωρό. Σαν σκηνή δεν έχει κάποια όχι, ιδιαίτερη χρησιμότητα. Πολύ. Να, ένα action scene το οποίο δεν κάνει τίποτα από τα δύο που είπαμε. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να το πούμε, φίλε. Και βασικά είναι το κλασικό car chase. Ναι, έχουμε ένα car chase εδώ πέρα. Αλλά υπάρχει μόνο για τα stunts, τα οποία είναι...
Είναι old Hollywood, ρε φίλε, ναι, αυτά τα στάντς. Δεν σου θυμίζουν κάποια στάντς που γινόντουσαν, ξέρω εγώ, στο Ben Hur ή κάτι τέτοια. Ο Κασκαντέρ του Ρώμα, τι κάνει πάνω στο άλογο, ρε φίλε, κοίτα εδώ, ας πούμε, που είναι κρυμμένος πίσω από το άλογο και κάνει μια στροφή και ταυτόχρονα. Ένα, κάνει break dance πάνω στο άλογο, ρε μαλάκα. Αυτά τα έκαναν με CGI στο Legolas μετά. Άγια σου! Εδώ έχουμε ανθρώπου που τα κάνει. Πηδάει από δύο άλογα πάνω από ένα κορμό και ξαναπροσγειώνεται πάνω στα δύο άλογα. Απλά πάρτο. Και τους πετάει και σε κάτι βατσινιές. Μες στα βάτα. Άντε να βγεις μετά τα βάτα. Ήρθε η ώρα για την τελική μας μάχη, Βαγγέλη. Είμαστε στα ορυχεία. Έχουν πάει για να τα αναδυνάξουν οι κακοί μας. Και ο καλός μας ο Ζωρό είναι εκεί για να το εμποδίσει όλο αυτό. Είδες που έσκασε μεταμφιεσμένος. Έχουμε callback στην πρώτη σκηνή που σκάει ντυμένος καλόγερος. Ναι. Και κάνει πάλι σε ένα παιδάκι. Ωραίο έτσι, ομοιοκαταληξία. Ανάβουν το φυτίλι. Αλλά ο Ζωρό. Έχουμε. Μπράβο, ξεχάσαμε να το πούμε αυτό. Έπρεπε να κοπεί ένα φυτίλι πριν φτάσει στον προορισμό του σε αυτή την ταινία. Και sure enough γίνεται τώρα. Σκάει και ο Άντονι Χόπκινς. Εντάξει, λες και είχαμε κάποια αμφιβολία. Μια φάση με θυμάσαι, ρε πούστη. Οπότε στην ουσία έχουμε τους δύο άνθρωπους που θέλουν να πάρουν εκδίκηση να μονομαχούν με τον αντίστοιχο άνθρωπο για τον οποίο θέλουν να πάρουν εκδίκηση. Πλανάρα όταν σκάει ο Love που έχει καστανιέτες. Πάνω από τον νόμο του Μπανδέρας και το μουλετάκι. Μόνο μια μπάλα από άχυρο δεν είναι ανάμεσά τους, ρε παιδί μου. Και να πούμε εδώ ότι ο Love πετάει το πιστόλι του κάτω. Μ' αρέσει όταν έχουν ένα respect κακοί. Δεν θα γαμούσε όπως το πετάει κάτω να υπηρεσοκροτήσει. Γιατί αυτό με πάντα. Σκοτώσει τον Love. Μαλάκα έχει κόκορα. Να πω κάτι, φίλε μου. Οι ξυφομαχίες αυτού του τύπου με το ισπανικό το rapier είναι το αγαπημένο μου είδος ξυφομαχίας. Α, ναι. Το προτιμώ από το two-handed γιατί συνδυάζει και τα δύο. Συνδυάζει το one-handed της ευελιξίας, αυτό της ξυφασκίας, αλλά που και που μπορείς να κάνεις και πιο υποτικά πράγματα. Έχει τα καλά από τους δύο κόσμους, τέλος πάντων. Θυμάσαι ο Count Dooku. Που έχει αυτό το στυλ ακριβώς. Ναι, όλοι οι Jedi είναι έτσι και ο Count Dooku είναι, έχει αυτό το στυλάκι. Ναι. Από μικρός μου άρεσε ο Count Dooku, γι' αυτό το λόγο. Και ατακάρα όμως του Love. You're doing well. Your brother would have shot himself by now. Πολύ very nice. Ωραία στιγμή που τρώει ένα κλότσο Love και γκρεμοτσακίζεται σε ένα λόφο. Και μετά ο Αντώνιο Μπαντέρας καβαλάει ένα φτιαράκι. Ναι, κάνει λίγο Legolas. Δεν μας ενοχλεί. Καθόλου. Είναι το Prince of Thieves τύπου δράση, μας αρέσει. Υπερφορτώνει το Λέβιτα, Βαγγέλη. Κάνει σαμποτάζ τέλος πάντων στα μηχανήματα εκεί πέρα. Ο Χόπκινς αφοπλίζει τον Μοντέρο, αλλά εκεί σκάει η Κάθριν Ζίτσα Τζόνς και λέει «No, don't kill him! Yeah, yeah. He may not be my father, but he raised me», ξέρω εγώ. Εντάξει, το οποίο makes sense, ναι ρε παιδί μου. Αλλά εκεί ο Μοντέρο είναι σε βάση «Οπ, παίρνει όμοιρο». Όμοιρος! Εκεί στην ουσία η ταινία μας λύνει και το δίλημα εκ μέρους της Κάθριν Ζίτσα Τζόνς. Εν τω μεταξύ, ο Ζωρό με τον Captain Love έχουν καταλήξει στην οροφή ενός ασανσέρ. Θυμίζει λίγο Cliffhanger. Ναι, ναι, είναι αυτή η σκηνή που είμαστε σε έναν πολύ περιορισμένο χώρο. Όποιος νικήσει. Δεν μπορεί να φύγει. There's no escape, ακριβώς αυτό. Ωραίος ο τρόπος που σκοτώνει τον Love, που τον αφοπλίζει πάνω από το δοκάρι του. Κάνει ένα πτάνκ και πιάνει το σπαθί έτσι. Κλακ. Meanwhile, ο κακός μας ο Μοντέγκο έχει αφοπλίσει το Hopkins. Αλλά μαγκαβεριά. Έτσι, 90s μαγκαβεριά. Και όλος τυχαίως το κάρο με το χρυσό το οποίο παρασέρνει τον Μοντέγκο από τον γκρεμό. Δεν είναι όλος τυχαίως, είναι πάρα πολύ ωραίο σχεδιασμένο. Είναι το κάρο που φέρνει το χρυσό στο ασανσέρ και το κατεβάζει. Άρα έχει λογική να είναι από πάνω από το ασανσέρ. Α, ναι. Τέλεια, γεωγραφικά με total sense, ρε φίλε. Και είναι και ποιητικός θάνατος γιατί οι δύο κακοί μας πεθαίνουν από το χρυσό τον οποίο λάτρευαν τόσο πολύ κλπ. Ειδικά ο Captain Love βρέχει ένα στόλος από κοφτερές μπάρες χρυσού πάνω του, ρε φίλε. Είναι... That's a bad way to go. Δεν σε πλακώνουνε πέτρες, σε πλακώνουνε από τα πιο βαριά αντικείμενα στη φύση. Λέει υδράρχητος μετά να σε πλακώσει. Αυτό ακριβώς, πες να τον διαπεράσανε μερικές μπάρες, ρε φίλε. Παράλληλα, η Catherine Zeta Jones κυνηγάει το φυτίλι στην ουσία. Θέλει να ελευθερώσει τους prisoners πριν φτάσει το φυτίλι στην έκρηξη. Είναι λοιπόν με ένα πιστόλι και βαρά εκεί το λουκέτο και ξαφνικά τη πιάνει το χέρι ο Μπαντέρας. Let them die. Όχι, εντάξει, τους ανοίγουν την πόρτα, τρέχουν και το φυτίλι φτάνει στο μπαρούτι. Και μαλάκα να τεινάζεται. Δεν υπάρχει αυτό. Το υπαρκτό και παρατηρήσιμο σύμπαν.
πρόσεξες που ανατινάζεται και η κάμερα κουνιέται από το γαμημένο οστικό κύμα. Να, μια ωραία μέρα για να είσαι στα γυρίσματα, φίλε. Οπότε ο Ζωρό με την Ελένα σκάνε με τους απελευθερωμένους prisoners. Απλά είναι από τη λίστα του Σίντλερ. Είναι το συγκεκριμένο σκάνε πάνω από το λόφο, τέλος πάντων. Βρίσκουν και τον Άντονι Χόπκινς, ο οποίος πεθαίνει γιατί τον κάρφωσε πριν ο Μοντέρο. Δίνει την ευλογία του άνθρωπος. Ναι. Είναι σε φάση, παιδιά, εγώ είμαι χαρούμενος. Μπορώ να πάω. Έκανα τον κύκλο μου. Ενώνει τα χεράκια. Κάτω του, λίγα χρόνια μετά ή λίγους μήνες μετά, έχουμε callback στην αρχική σκηνή. Είναι τώρα ο νέος Ζωρό και διηγείται την ιστορία αυτή στη μικρή του κόρη. Και πάρα πολύ ωραίο, η Κάθριν Ζέτα Τζονς κάθεται εκεί που κάθεται η μάνα της και ας μην την έχει γνωρίσει ποτέ. Ναι, ρε φίλε, είναι πολύ ωραία ομοιοκαταληξία πάλι. Fade out και αυτή, παιδιά, ήταν η μάσκα του Ζωρό. Τι ωραία και διασκεδαστική. Φανταστική από κάθε άποψη. Μαλάκα μου, ναι. Δράση, κωμωδία. Ωραία μουσική, χαρακτήρες. Χαρακτήρες! Χημεία! Οι κακοί έχουν προσωπικότητες. Ναι, 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 είναι memorable. Σχέση δασκάλου-μαθητή. Ωραίες συγκρούσεις, ωραίες συμφιλιώσεις, ωραίες εκρήξεις. Τα έχει όλα, μαλάκα. Τι άλλο θέλουμε. Η μάσκα του Ζωρό έχει αυτό το είδος δράσης που τη βλέπεις μικρός και με το που τελειώσει ταινία βγαίνεις έξω και παίρνεις ένα κλαρί και αρχίζεις και κάνεις αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να μην το κάνεις αυτό. Very nice, very nice. Βαγγέλη, πόσα μπρόσκαρ βάζεις στην μάσκα του Ζωρό? Της βάζω 7 τίμια γενναία μπρόσκαρ. Κι εγώ ένα οχταράκι. Είναι η ταινία που την πετυχαίνεις οποιαδήποτε στιγμή και συνεχίζει να τη βλέπει. Ναι. Είναι λίγο μεγάλη σε διάρκεια, αλλά έχει πάρα πολύ πλοκή. Θα μπορούσε να ήταν μία μισή ώρα αυτή, είναι αλήθεια, μία και 40. Μία και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι τόσο. Ζογκλάρει πάρα πολύ πλοτ. Έχει τη σχέση δάσκαλου και μαθητή, έχει το subplot με το ορυχείο και την αγορά της Καλιφόρνια και τους Ντόν, έχεις τη σχέση της Έλενα με τον πατέρα και το φλερ του Μπαντέρας με την Έλενα, ότι βρίσκει την κόρη του τη χαμένη. Ναι, ζογκλάρει πάρα πολλά πράγματα στον αέρα η ταινία. Αρκετά τίμια και decent. Ναι, 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 για 2 ώρες ταινία τα ζογκλάρει αριστοτεχνικά, έχω να πω. Μπράβο. Recasting. Να πω κάτι, ρε φίλε. Χάρηκα πάρα πολύ το να κάνω το recasting για αυτήν την ταινία. Είναι τόσο χρωματιστή οι χαρακτήρες και συμπαθείς που πραγματικά μου σε φάση. Όχι, όχι, μπορώ και καλύτερο, μπορώ και καλύτερο. Οπότε σε αυτά τα πλαίσια θα κάνουμε 5 χαρακτήρες από αυτήν την ταινία. Τον Ζωρό μας, τον Αντώνιο Μπαντέρας, τον παλιό Ζωρό μας, τον Άντονι Χόπκινς, την Ελένα, Κάθριν Ζίτα Τζόνς, τον κακό μας, τον Ντόν Μοντέρο, που δεν θυμάμαι τον ηθοποιό που τον παίζει, και τον Captain Love, τον. Λάχι Κομνηνό. Δεν ανταγωνίζομαι σήμερα με τον νικητή του Μπρόσκαρα, ανταγωνιζόμαστε. Hey, it's been a while! Πάμε λοιπόν! Πάμε από τον Captain Love. Οκ, δεν είμαι πολύ περήφανος. Κανείς δεν είναι, αλλά δεν πειράζει. Έβαλα τον Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, οκ. Okay. Εγώ προσπάθησα να μείνω επιτοπλίστων σε Λατίνους ηθοποιούς, με μία εξαίρεση. Είναι Λατίνος, το κουλό. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Σε αντίθεση με σένα λοιπόν, Βαγγέλη, έβαλα τον Gabriel Luna. Είναι το κακό ρομπότ στο Terminator Bad Faith. Πώς λέγεται, Dark Fate. Το ότι δεν υπάρχει αυτή η ταινία. Ναι, ναι, τι κάθομαι και εγώ. Ναι, 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 ναι. Αυτό. Οκ. Okay. It's fine. Okay. Ναι, το καλύτερο recasting για αυτόν τον ηθοποιό έχει ήδη γίνει μέσα στο επεισόδιο τώρα. Ναι, είναι like τον αυτό. Next, προχωράμε. Πάμε στον κακό μας, τον Ντόν Μοντέρο. Γι' αυτό είμαι περήφανος. Κι εγώ! Γενικά να πω και άλλο ένα disclaimer. Κλασικά αρχίζω τα Ευαγγέλικα. Εκτός από Λατίνους ηθοποιούς, προσπάθησα να είναι consistent με την έννοια να μην παίρνω ηθοποιούς από διάφορες εποχές. Να πάρω του σήμερα με τις ηλικίες που είναι σήμερα, έτσι. Οπότε, ο δικός μου Ντόν Μοντέρο είναι ο Τζον Λεγκουιζάμο. Α! Σε αυτή την ηλικία που είναι τώρα όμως. Είναι αρκετά σλίζι, ρε παιδί μου. Είναι πάντα παίζει αυτούς τους γλίτσες και τέτοια. Δεν είναι πολύ επιβλητικός ο Τζον Λεγκουιζάμο. Είναι πολύ κοντός βασικά. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα, ρε βούστη μου. Ωραία, Τζον Λεγκουιζάμο με παπούτσια Tom Cruise, εντάξει. Λοιπόν, ποιον έβαλα. Ο ηθοποιός λέγεται Frank Langella. Frank Langella. Κάτι μου λέει, ρε μαλάκα. Είναι ο κακός στο νησί των θησαυρών. Είναι αυτός! Ναι! Που έπαιζε το Richard Nixon σε μια άλλη ταινία. Okay. Εκπληκτικός ηθοποιός, μαλάκα Βαγγέλη. Τι deep pool που έβγαλε εδώ πέρα. Πάρα πολύ καλό. Out of left field. Η ταινία το νησί των θησαυρών, μην ακούτε τι λένε, δείτε τι. Ναι, ναι, μπορεί να την κάνουμε και εδώ, μαλάκα. Μπορεί να την κάνουμε εδώ. Το νου. Πάμε τώρα στην τριάδα των πρωταγωνιστών μας. Να πάμε με την Catherine Zeta Jones, να τελειώνουμε. Ας το βγάλουμε από τη μέση. Γκάλ Γκοντό, προφανώς. Και εσύ, υποθέτω. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Μαλάκα είναι τέλεια. Είναι πραγματικά είναι η Catherine Zeta Jones του σήμερα. Don Diego de la Vega, Anthony Hopkins. Είμαι περήφανος μου για αυτήν την ταινία. Είμαι οκ. Michael Douglas. Δεν κακό. Είμαι οκ. Δεν κακό, αλλά εμένα είναι η επιλογή μου καταρχάς. Δεν είναι Λατίνος ηθοποιός, αλλά. Ψιλο είναι και ταιριάζει πολύ η ηλικία και λοιπά και λοιπά. Είναι ό,τι πρέπει. Μάντι Πατίνκιν.
Okay. Because killed your father prepared to die. Okay, ναι, ναι, έχει ναι, ναι, εκπαίδευση ναι, ναι. στην ξυφασκία, δεν χρειάζεται καν ένα stand coordinator να κάνει δουλειά. Αγαπημένο ηθοποιό. Ναι, ναι, ναι. Και τέλος για τον Αντώνιο Μπαντέρας, ελπίζω να έχει την αξιοπρέπεια να φέρει έναν fiery Latino. Μοιάζει. Τώρα έσκαψα βαθιά. Όχι πριν. Okay. Με τον Φρανκ. Τώρα έσκαψα βαθιά. Τον έχουμε δει σε ξυφομαχίες, τον έχουμε δει με μακρύ μαλάκι. Είναι μελαχρινός, έχει τετράγωνο σαγόνι. Ωραία, ωραία. Τσεκ μέχρι στιγμής. Ενδεχομένως ο άνθρωπος δεν είναι τόσο καλός ηθοποιός ο Μπαντέρας, φαντάζομαι, γιατί δεν έχει τέτοια καριέρα. Είναι ο Άντριαν Πολ. Ποιος είναι αυτός? Ο Ντάνκαν Μακλάουντ. Οκ, από τη σειρά. Από τη σειρά. Οκ, περίεργη επιλογή. Όχι, ναι, γιατί μου φαίνει τα χαρακτηριστικά. Εγώ ρε φίλε, πάω πάλι με ηθοποιό του σήμερα που ηλικιακά ταιριάζει και είναι Λατίνος. Oscar Isaac. Ήταν το πρώτο που μου ήρθε. Ναι, συγγνώμη, ναι, ναι, το δεύτερο ναι, ναι. που μου ήρθε μετά την Gal Gadot προφανώς. Έχει αυτό το awkward humor ενίοτε. Τον ισχύει, ισχύει. Είναι καλό, είναι πολύ καλό. Είναι, πολύ καλό. Είναι το καλύτερο κομμάτι της νέας τριλογίας Star Wars με τεράστια διαφορά μαζί με τον Kylo Ren. Είναι οι μόνοι δύο ηθοποιοί που επιζήσανε μαλάκα από αυτήν την πάνω λεθρία. Ναι. Πάμε, μπράβο. Οπότε πάμε το recasting του Bros Kararmi ναι. που αυτή τη φορά είναι μόνος του. Πάμε. Ο νικητής είναι ο Τζόνι Κιού. Πάλι! Ναι. Ο άνθρωπος. Παιδιά, ναι. Δεν έχουμε τώρα να. Α, πρέπει να πούμε για να συμμετέχετε όλοι, το ξέρετε. Άμα ένας φαίνει καλό recasting, τον βάζουμε, τελείωσε. Για πες, πάμε με από το τέλος. Ξεκινάμε από τον Ντόν Μοντέρο, τον κακό μας. Ο Ντόν Μοντέρο, ο κακός μας, είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Ω, ναι. Πάλι, βλέπω υπάρχει μια Λατινο, ένα Latin representation όπως χρειάζεται, όπως πρέπει, ωραία. Ο Captain Love. Captain Love είναι ο Βαν Κίλμερ. Ναι! Ξανθούλης, κοτσονάτος, absolutely. Absolutely. Να το παίζει αρχίδι, μια χαρά. Ναι, μια χαρά. Μην μου πεις ότι έβαλε και αυτός Γκάλ Γκοντό για την Κάθριν Τζέιμς. Όχι, έβαλε κάτι τρομερό. Και μπράβο του, Σοφία Βεργκάρα. Μαλάκα, ναι! Είναι κιόλας η γυναίκα. Αψολυμό, ναι, πραγματικά. Είναι η real life, ας πούμε, Χελένα, ξέρω εγώ. Υπέροχο, ναι, τέλεια. Ναι. Πάμε και στο δίδυμο των πρωταγωνιστών μας, Άντονι Χόπκινς. Μπενίτσιο Ντελτόρο. Οκ. Μπορεί να βάζεις τη θέση του Μπαντέρα στον Μπενίτσιο Ντελτόρο, επειδή είναι πιο νέος, πιο αθλητικός κλπ. Και ο Τζον Κιού τα έβαλε σε φωτογραφίες, γιατί μου στη φωτογραφία έτσι όπως τα είπα, αλλά στο κείμενο πάνω μου το έχει βάλει ανάποδα. Οπότε. Ενδέχεται να έχουμε κάνει, δεν μοιράζει, αλλά είναι και οι δύο εξού καλοί. Οπότε για τον Μπαντέρα ποιο έβαλε. Τον Όσκαρ Ισακ. Α! Οκ. Τίμιο, πραγματικά. Τίμια recasting all around. Ωραία ψυχαγωγική ταινία. Βαγγέλη, ψυχαγωγήθηκες. Ναι, αυτό. Νιώθω ψυχαγωγημένος και χορτάτος. Πήρα τη δόση που έπρεπε σε δράση, σε κωμωδία. Ήταν ένα πλήρες γεύμα. Χάρηκα πάρα πολύ που κάναμε τη μάσκα του Ζωρό, ρε φίλε. Ναι. Μ' αρέσουν αυτές οι ταινίες που είναι timeless. Είναι λες και γυρίστηκε ή τη δεκαετία του 30 ή χθες. Έχει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Οπότε, ναι, άλλο ένα μπρόσκαρ έφτασε και αυτό στο τέλος του σιγά-σιγά. Μην ξεχνάτε, like, subscribe, πιέστε το καμπανάκι, έτσι ζουλίξτε το μία να παίρνετε ειδοποιήσεις κλπ. Άλλο ένα τεράστιο shoutcut στο Patreon, στο Fellowship. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Και φυσικά στο Bros Kar Army που είναι εδώ μαζί μας στην πρεμιέρα. Ένα τεράστιο αού όσοι έχετε μείνει μέχρι το τέλος για να χαιρετηθούμε. Και μέχρι την επόμενη φορά ήμουν ο Μάκιος. Και ήμουν ο Βαγγέλης. Bye!